Καλησπέρα και σήμερα, είμαι η Μαρία και όπως βλέπετε συνεχίζω στο σπίτι, παραμένω στο σπίτι. Το σημερινό μας θέμα έχει να κάνει με το μετά και την καθημερινότητα της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε. Πιο συγκεκριμένα, για να μην σας αναλύω με, να μην σας κουράζω με αναλύσεις από την αρχή, το θέμα μας έχει να κάνει με το πώς θα είναι το μετά μας όταν θα έρθει εκείνη η ώρα που θα αποχαιρετήσουμε τροποντινά και πιστεύω σε μόνιμη βάση τον εγκλεισμό στον οποίο βρισκόμαστε. Έχω πει πρόσφατα ότι το μετά είναι, διαγράφεται δύσκολο, περίεργο και όποιος αντέξει. Ξέρετε, αυτές τις μέρες και γενικά όλο αυτόν τον καιρό που παραμένουμε σπίτι και είμαστε στα πλαίσια της πανδημίας, παρακολουθώ τις αναρτήσεις σας, τις συνεχόμενες στα social media. Ο καθένας λέει την άποψή του, εγώ τη διαβάζω, δεν παίρνω θέση, προτιμώ απλά να παραμείνω παρατηρητής. Αλλά νομίζω πως στην παρούσα φάση ίσως κάτι πρέπει να πω, ίσως ήρθε η ώρα μου. Δεν είναι που κουράστηκα από τις πάμπολες αναρτήσεις σας που αφορούν στα πόσα τσουρέκια φτιάξατε, πόσα παιχνίδια παίξατε, πόσα μηνύματα στείλατε. Το διαδίκτυο έχει πάρει φωτιά. Δεν θεωρώ ότι ο αναγκαστικός εγκλεισμός, ο υποχρεωτικός εγκλεισμός μας έδωσε την ευκαιρία να κάνουμε πράγματα. Να το πω αλλιώς, μας έδωσε την ευκαιρία να κάνουμε πράγματα που ίσως δεν κάναμε πριν λόγω έλλειψης χρόνου και τρεχάλας στην καθημερινότητα. Εκεί θα μπορέσω να αποδώσω και το γεγονός ότι αναφέρεστε συνέχεια στο χρόνο που περάσατε με τους δικούς σας, τα φαγητά που φτιάξατε μαζί, στις βόλτες και στις ώρες που ξοδέψατε γενικότερα μένοντας κοντά τους. Παράλληλες και αναρτήσεις, εκείνες οι περίεργες που αφορούν στο πόσο κατέβηκε η ρίζα, πόσο χάλασαν τα νύχια, πόσο μάκρυναν τα μαλλιά και τις λύσεις που προτείνονται κατά διαστήματα. Δεν άκουσα κάτι για το γεγονός που προβληματίζει εμένα, δεν άκουσα έτσι να αναφέρεστε σοβαρά για το κομμάτι του μετά, αλλά όσον αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις, ελάχιστες ήταν αυτές οι αναρτήσεις. Μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, θα αρχίσουμε να βγαίνουμε όλοι έξω, θα καταργήσουμε κάποιες συνήθειες που είχαμε έως τώρα. Αλλά ποιος έχει αναλογιστεί πραγματικά το μετά της καθημερινότητας και των ανθρώπινων σχέσεων? Γιατί εκτός από τα οικονομικά προβλήματα που έχουν προκύψει και που συνηθίσαμε να τα έχουμε τον τελευταίο καιρό λόγω της οικονομικής κρίσης των προηγούμενων ετών, ενδεχομένως τα έχουμε αποδεχτεί, εκείνο που εμένα με τρομάζει είναι η διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων στο εξής. Δεν είναι που θα σκιαχτούμε μόλις βγούμε έξω και ακούσουμε το πρώτο καλημέρα στον αέρα. Δεν ξέρω αν επενδύσαμε τελικά περισσότερο στις σχέσεις μας το διάστημα αυτό και αν αυτό το διατηρήσουμε γενικότερα στη ζωή μας. Με ενδιαφέρει το κομμάτι των ανθρωπίνων σχέσεων και κάθε φορά που το σκέφτομαι γελάω και κλαίω ταυτόχρονα. Ειδικά να αναφερθώ στις ερωτικές σχέσεις, τις μελλοντικές και τις υπάρχουσες. Με ποιες προϋποθέσεις θα επιβιώσουν αυτές, το έχουμε αναλογιστεί? Και πόσες από αυτές θα έρθουν να γράψουν τίτλους τέλους μετά την άρση των μέτρων? Άσε πια αυτές τις εξαποστάσεως, εκεί κλαίω γοερά. Ξέρω, ίσως σας μαυρίζω την ψυχή εγώ που γενικώς χαρακτηρίζομαι αισιόδοξη, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι το διάστημα αυτό μας βοήθησε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Συγκεκριμένα θα πω ότι όσοι ήμασταν, είμαστε. Κάποιοι προσπάθησαν, μπορεί να μην τους βγήκε. Όταν θα μπούμε σε μια ροή κανονικότητας όπως ακούγεται και επιστρέψουμε στις συνήθειές μας, εκείνοι που δεν είχαν καλλιεργήσει αυτό το κομμάτι των ανθρωπίνων σχέσεων περισσότερο ή δεν έφεραν αυτό τον τίτλο, θα επιστρέψουν σε αυτό. Δεν θα τους προσδώσει κάτι το προηγούμενο διάστημα που παρέμειναν με τους ανθρώπους δίπλα τους. Εγώ έχω διατηρώ τις αμφιβολίες μου αν αυτό ακούγεται κάπως, γιατί
πώς θα βγούμε έξω, ακούμε για την επιστροφή μας, έτσι, και πώς θα λειτουργήσουμε, για ποια αγκαλιά ή για ποια ανθρώπινη επαφή μπορούμε να θρηνήσουμε, όταν η έξοδος μας προς την ελευθερία προϋποθέτει τη χρήση της μάσκας υποχρεωτικά για την μετακίνησή μας, ειδικά με μέσα μαζικής μεταφοράς, στις εξόδους μας, στα μαγαζιά που τυχόν θα επισκεφτούμε για να φάμε, να πιούμε, πώς θα επιλέξουμε ένα κατάστημα όταν θα περιφέρουμε το κορμί μας δεξιά και αριστερά για να βρούμε κενό χώρο και αποστάσεις ασφαλείας για να μείνουμε. Και πώς θα αναπληρώσουμε αυτές τις αγκαλιές που έχουμε στερηθεί το προηγούμενο διάστημα, όταν θα πρέπει να συναντάμε τους ανθρώπους μας και να τηρούμε υποχρεωτικά εκείνα τα περιβόητα 2 μέτρα. Άρα λοιπόν, πώς θα τους δείξουμε με ανθρώπινη επαφή, με αγκαλιά, ότι μας έλειψαν? Θα χαιρετηθούμε βάσει των κανόνων με τους αγκώνες μας ή από μακριά θα στέλνουμε φιλιά? Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα είναι η ίδια. Δεν θα είναι τουλάχιστον η καθημερινότητα που είχαμε συνηθίσει πριν. Όλοι μιλούν για προσωρινή παύση του φαινομένου της πανδημίας παγκοσμίως, λόγω ίσως και των καιρικών συνθήκων, και την αυτόματη μετάβαση ή επιστροφή, το χειρότερο σενάριο, μόλις μπει το φθινόπωρο. Άρα πάλι εκεί ίσως χρειαστεί να επιστρέψουμε σε αυτά που βιώνουμε τώρα. Αυτό είναι και το λιγότερο. Πιστέψτε με. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία να αναθεωρήσουμε το πώς εκφραζόμαστε και το πώς συμπεριφερόμαστε αυτό το χρονικό διάστημα, και πολύ φοβάμαι ότι αυτό ήρθε για να μείνει. Γιατί αν δεν μπορούμε να εκφραστούμε και να δείξουμε με τους συνήθεις τρόπους τα συναισθήματά μας, αυτό είναι η αρχή μιας νέας τάξης πραγμάτων και ειδικά στις σχέσεις των ανθρώπων. Και επειδή αναφέρθηκα στο καλοί άνθρωποι ή άνθρωποι που έχουν καλλιεργήσει και έχουν δουλέψει πάνω στο συναίσθημα ή στις ανθρώπινες σχέσεις, εγώ από την πλευρά μου ένα έχω μόνο να προτείνω. Αν κάναμε έτσι λίγο δουλίτσα και αν πραγματικά πιστεύουμε ότι το έχουμε καλλιεργήσει, ας το κρατήσουμε, δεν είναι κακό. Ας προσπαθήσουμε να γίνουμε οι καλύτεροι άνθρωποι, ας προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους σε αυτό που επενδύσαμε, αυτό που καλλιεργήσαμε το προηγούμενο καιρό, να παραμείνει και το επόμενο διάστημα. Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο, γιατί όλοι θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε πάλι, και πάλι θα βρίσκουμε ένα σωρό δικαιολογίες εισαγωγικά. Στην ουσία δεν θα είναι δικαιολογίες, για να προλάβουμε αυτά που έχουν μείνει πίσω, και είναι αυτά που στην ουσία υποχρεωθήκαμε να κάνουμε αυτό το χρονικό διάστημα, λόγω του αναγκαστικού εκκλεισμού. Το μετά είναι πολύ δύσκολο. Και δεν αναφέρομαι, ξαναλέω, μόνο στο οικονομικό. Το μετά θα έρθει να καθορίσει ανθρώπους και καταστάσεις. Το μετά θα είναι για πολύ δυνατούς και όποιος αντέξει. Ξέρετε, το ανθρώπινο είδος σωζόταν πάντα στο πέρασμα των αιώνων από την αγάπη, την ανθρωπιά, την ελπίδα και την τρέλα μερικών ανθρώπων που πίστευαν ότι μπορούν να κάνουν τον κόσμο καλύτερο. Εγώ συνεχίζω να πιστεύω σε ένα καλύτερο ανθρώπινο αύριο και σας παρακαλώ, κρατήστε τα καλά αυτού του αναγκαστικού εγκλεισμού, που ένα από αυτά είναι η συχνότητα και η επαφή, όχι αναγκαστική, η επαφή με τους ανθρώπους μας, είτε αυτό είναι η οικογένειά μας, είτε οι φίλοι μας, και σκεφτείτε με ποιους τρόπους θα μπορέσετε να το διατηρήσετε και μετά. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Επειδή έχω αναφερθεί κατά καιρούς σε θέματα που έχουν προκύψει λόγω του αναγκαστικού εγκλεισμού, δεν σας κρύβω ότι ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας το συγκεκριμένο, γιατί με προβλημάτισε το μετά των ανθρωπίνων σχέσεων, και επαναλαμβάνω, όχι τόσο αυτά που έχουν να γίνουν σε οικονομικό επίπεδο, όπως διαβάζουμε στο διαδίκτυο γενικότερα ή από τις διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές, από τα μέσα γενικότερα. Το κομμάτι αυτό είναι και εκείνο που θα δεχτεί τη μεγαλύτερη πίεση και ενδεχομένως να χρειαστεί
να αλλάξουμε πάρα πολλά στον τρόπο σκέψης, έκφρασης και καθημερινότητας. Σας φιλώ, σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Το μόνο που παρέλειψα και σας το προσθέτω είναι να μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε σαν 7Arts στα social media, να μας αναζητήσετε στο κανάλι μας στο YouTube κατά κύριο λόγο, στο Facebook, στο Twitter, για να δείτε τα ενδιαφέροντα που, όπως σας λέω κάθε φορά, διαδραματίζονται εκεί και υπάρχουν ένα σωρό θέματα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Την καλησπέρα μου λοιπόν και καλή συνέχεια σε όλους. Today and the world.